Στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη εντάσσεται πλέον το Ηράκλειο μαζί με άλλε μεγάλε πόλει με απόφαση του UNESCO. Η διάκριση αυτή αποτελεί για την πόλη ένα δυνατό εργαλείο στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή τη, δίνοντα τη δυνατότητα στη μεγαλύτερη πόλη τη Κρήτη να χαρακτηρίζεται ω ένα εξαιρετικό γαστρονομικό προορισμό. Το Ηράκλειο με απόφαση τη UNESCO ανεγκηρύχθη πόλη μαζί με, με άλλε 6-7 παγκόσμια είναι οι πόλει που ανεγνωρίσαν κατά παρόμοιο τρόπο. Δημιουργική πόλη για την. στον τομέα τη γαστρονομίας. Είναι μια επιλογή που είχε γίνει από το Δήμο τώρα και μερικά χρόνια. Ο χαρακτηρισμός για το Ηράκλειο είναι αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μια στρατηγική που στόχευε στην ένταξη τη πόλη στου παγκόσμιου γαστρονομικού προορισμού. Γιατί θεωρήσαμε ότι η γαστρονομία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εκ των παραγόντων. Που θα συντελούσε στην αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή τη πόλη. Ήδη ξεκινάει η προσπάθεια τη στοχευμένη προβολή του Ηρακλείου, που πέρα από τον εξαιρετικό πολιτισμό και την ιστορία, έχει να επιδείξει με τη σφραγίδα τη UNESCO την γαστρονομική δυναμική που θα αναγράφεται πλέον σε όλα τα μεγάλα τουριστικά sites. Άλλωστε, η Κρήτη χαρακτηρίζεται διαχρονικά ω ένα μοναδικό γαστρονομικό προορισμό που ενισχύεται μετά και την απόφαση της UNESCO. Μια στρατηγική επιλογή και οι δράσεις που έκανε ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια, που αφορά στη γαστρονομία, την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου που έχει ο Δήμος Ηρακλείου, φαίνεται να δικαιώνεται με την απόφαση της UNESCO, χθε, 31 μάλλον του μήνα, να εντάξει το Ηράκλειο στις γαστρονομικές πόλεις και να γίνει ένας παγκόσμιος γαστρονομικός προορισμός.